Θέλουμε να ευχηθούμε καλή χρονιά σε όλους. Υγεία, χαρά, ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Ελπίζουμε ότι το 2012 θα είναι μια διαφορετική και ξεχωριστή χρονιά, κυρίως για τους φίλους της ΑΕΛ. Ευχόμαστε στον κάθε ένα από αυτούς ό,τι καλύτερο. Ελπίζουμε ότι φέτος θα χαρούμε πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας. Θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό για να διατηρήσουμε την ομάδα εκεί στα ψηλά της βαθμολογίας. Απολογούμαστε για την μικρή καθυστέρηση στην έναρξη της δημοσιογραφικής διάσκεψης. Αυτό προέκυψε καθώς υπήρχε μια προγραμματισμένη συνάντηση του προπονητή της ομάδας μας, του κ. Χριστοδούλου, με τον πρόεδρο, τον κ. Ανδρέα Σοκοφλέους, την παρουσία του τεχνικού μας διευθυντή, του Ρουι Τζούνιο και του αντιπρόεδρου της ομάδας, του Ανδρέα Γιάπα. Θα σας ενημερώσω σε λίγο για το τι λέχθηκε στην συγκεκριμένη συνάντηση. Έπρεπε ο πρόεδρος να αφήγει από το γραφείο, γι' αυτό και κανονίστηκε πρωί η σημερινή συνάντηση, γι' αυτό καθυστερήσαμε για την δημοσιογραφική διάσκεψη. Το μυαλό μας είναι μόνο στο παιχνίδι με το Παραλίμνη. Την Κυριακή στις 5 είναι το παιχνίδι και όχι στις 6, όπως εκ παραδρομής γράφουν πάνω τα εισιτήρια από λάθος που έγινε από την διοίκηση της Ένωσης. Πάμε στο Τάσος Μάσκου με μοναδικό στόχο την νίκη. Θέλουμε να αρχίσουμε την σεζόν όπως τελειώσαμε την προηγούμενη, να συνεχίσει η ομάδα να βρίσκεται εκεί στα ψηλά της βαθμολογίας. Θέλουμε τον κόσμο να είναι δίπλα μας. Από προχθές που άρχισε η προπόληση των εισιτηρίων για τους κάτω εισιτηρίων διαρκείας, η προσέλευση για την αγορά του εισιτηρίου είναι καλή και ελπίζουμε ότι μέχρι το Σαββατοκυριακό, μέχρι την ώρα έναρξης του παιχνιδιού, θα προπολιθούν όλα τα εισιτήρια. Να καλέσουμε τους φίλους της ΑΕΛ να προμηθευτούν έγκαιρα τα εισιτήρια τους από την Λεμεσό, να μην περιμένουν να τα πάρουν από το γήπεδο. Θα πάνε τα εισιτήρια, όσα εισιτήρια μείνουν, θα πάνε στο γήπεδο. Αλλά είμαστε αισιόδοξοι ότι και τα 1.646 εισιτήρια που έχουμε στην διάθεσή μας θα διατεθούν και οι φίλοι της ΑΕΛ θα δώσουν μαζικά το παρόν τους στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Έχουν ένα επιπρόσθετο λόγο παραπάνω να βρίσκονται στο παιχνίδι. Ο προπονητής μας, όπως γνωρίζετε, δεν θα είναι στον πάγκο λόγω της γνωστής τιμωρίας και θα έχουν ένα λόγο περισσότερο να βάλουν μια πιο δυνατή φωνή για να στηρίξουν περισσότερο τους ποδοσφαιριστές σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αγωνιστικά θα σας πει ο κύριος Χριστοδούλου περισσότερα σε λίγο. Όσον αφορά τη συνάντηση που έγινε το πρωί, ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, ο κύριος Ρουιν Τζούνιορ, επέστρεψε από το ταξίδι στην Πορτογαλία. Είχε συνδυάσει διακοπές και θέματα που έχουν να κάνουν με την μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας και για τώρα αλλά και για την επόμενη μεταγραφική περίοδο. Ήρθε από το ταξίδι, ενημέρωσε την διοίκηση για το τι επαφές έγιναν στο συγκεκριμένο ταξίδι. Ήταν ένα ταξίδι στο οποίο ο Ρουιν Τζούνιορ θα είχε επαφή με κάποιους διάφορους ποδοσφαιριστές από την λίστα στην οποία είχαν καταλήξει σε συνεργασία μαζί με τον προπονητή της ομάδας. Έγιναν επαφές, ποιοι παίχτες μπορούν να έρθουν τώρα, ποιοι είναι ελεύθεροι, πόσα λεφτά χρειάζονται για κάποιους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Έχει ενημερωθεί η διοίκηση και πλέον μαζί με τον προπονητή θα υπάρξει συνεργασία ώστε να καταλήξουμε στις τελικές επιλογές για τους ποδοσφαιριστές που θα ενισχύσουν την ομάδα μας. Όπως είπαμε πολλές φορές, η ομάδα είναι πλήρη σε όλες τις γραμμές και δεν θα γίνουν πάρα πολλές μεταγραφές σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Θα σας πει και περισσότερο ο προπονητής σε λίγο. Νιώθουμε ότι η ομάδα μας και οι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στο ρόστερ είναι όλοι πάρα πολύ ικανοί. Έχουν φέρει την ομάδα στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στο ρόστερ της ομάδας ένα μόλις βαθμό πίσω από την κορυφή. Τώρα, αν υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτό που υπάρχει στην ομάδα για να την ενισχύσουμε, η διοίκηση με τον προπονητή θα κάνουν το καλύτερο δυνατό. Αυτά από μένα. Κύριε Χριστοδούλου. Καλή χρονιά σε όλους και από μένα. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με το Παραλίμνη. Ένα παιχνίδι το οποίο για μένα δεν υπάρχει φαβορί. Είναι μια ομάδα η οποία διψάει για βαθμούς. Μια ομάδα η οποία μέχρι τώρα προσωπική μου άποψη έχει παίξει πολύ καλό ποδόσφαιρο και αδικείται στη θέση που βρίσκεται και με τους βαθμούς που έχει. Την έχω παρακολουθήσει αρκετές φορές και νομίζω ότι την Κυριακή θα γίνει ένα ντέρπι. Ένα παιχνίδι το οποίο εύχομαι ο πιο καλός και ο πιο τυχερός να κερδίσει
και εύχομαι η δική μου η ομάδα να είναι η ομάδα η οποία θα ξεκινήσει με το δεξί με τον νέο χρόνο. Εμείς από την πλευρά μας, τόσο το προπονητικό team όσο και οι παίχτες, θα δώσουν τα πάντα για αυτό το παιχνίδι για να κερδίσουν όπως κάνουν σε όλα τα παιχνίδια. Και πλέον ξεκίνησε εδώ και μια αγωνιστική ο δεύτερος γύρος και τα παιχνίδια δεν έχουν επιστροφή και νομίζω ότι αυτοί οι παίχτες που εδώ έχουν φτάσει την ομάδα, αν συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό και τον ίδιο ζήλο, νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους τους οποίους η ομάδα έχει δείξει με την πορεία και με την προσπάθεια που έχει κάνει μέχρι τώρα. Από εκεί και πέρα, αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, εγώ είμαι στη διάθεσή σας να σας απαντήσω ό,τι θέλετε. Και σίγουρο, μόλις μας είπε ο Κουτής ότι μην σας απαντήσει, θέλω να ρωτήσω και λίγο περισσότερο μετά από τις ποτέ, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι είναι πέντε λεπτό, πόσο πραγματικά διψάει αυτομάτα, για το αν θα γίνουν μεταγραφές, πόσες μεταγραφές θα γίνουν. Σας ξέρετες πάνω στο θέμα του χρόνου. Κοιτάξτε, για να ολοκληρώσουμε το πώς είναι το σκεπτικό για να μην υπάρχουν, θα έλεγα, ερωτήσεις συνέχεια, γιατί όπως σας έχω πει υπάρχει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με το Παραλίμνη και θέλω να επικεντρωθούμε πάνω σε αυτόν, ειδικά εμείς και οι παίκτες μου. Ο σχεδιασμός της ΑΕΛ έχει γίνει από το καλοκαίρι με κάποιους παίκτες τους οποίους έχουν έρθει στην ομάδα. Αυτή τη στιγμή αυτοί οι παίκτες έχουν καταφέρει να φέρουν την ομάδα εδώ που είναι. Έχω πει αρκετές φορές ότι εάν υπάρχουν παίκτες οι οποίοι θα κάνουν τη διαφορά στην ΑΕΛ, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι το Δεκέμβρη δεν είναι και η καλύτερη μεταγραφική περίοδος. Γιατί πρέπει να βρεις παίκτες έτοιμους, πρέπει να βρεις παίκτες που να έχουν συνεχόμενα παιχνίδια στα πόδια τους για να μην χρειαστεί χρόνος από πλευράς συμμετοχών και φυσικής κατάστασης να επανέλθουν στην ομάδα. Και καταλαβαίνετε ότι πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός οποιαδήποτε προσήκη και σε οποιαδήποτε θέση χρειάζεται η ομάδα. Από εκεί και πέρα, εάν υπάρχουν ή αν υπάρχει παίχτης ο οποίος κατά τη δική μας άποψη μπορεί να βοηθήσει την ΑΕΛ περισσότερο από κάποιους που είναι στην ομάδα, τότε σίγουρα η ομάδα θα προχωρήσει. Έχουν γίνει αρκετές επαφές. Είχα μια συνάντηση ψες με τον Ρούι. Τα πράγματα τα οποία τα είχαμε σχεδιάσει τα έχει ολοκληρώσει σε θέμα επαφών. Υπήρχε η συνάντηση τώρα το πρωί, γι' αυτό υπήρχε και μια μικρή καθυστέρηση και σας ζητώ συγγνώμη για μια ακόμη φορά με τον πρόεδρο. Από εκεί και πέρα, αν είναι εφικτό κάποιος που μας ενδιαφέρει, γιατί δεν είναι θέμα μιας ή δυο μέρες αποφάσεων, είναι απόφαση η οποία έχω ζητήσει να έρθουν και κάποια τελευταία DVD των τελευταίων αγώνων αυτών των ποδοσφαιριστών μου μας ενδιέφεραν από το καλοκαίρι, γιατί ήθελα να δω μέχρι και το τελευταίο παιχνίδι σε ποια αγωνιστική κατάσταση βρίσκονται. Και αν κάποιος μας ενδιαφέρει και αν είναι εφικτό από τη διοίκηση να γίνει μεταγραφή και μιλώ πάντα από πλευράς οικονομικής, τότε μπορεί να προχωρήσει. Αυτά είναι τα δεδομένα. Δεν υπάρχει κάτι τώρα το οποίο μπορούμε να ανακοινώσουμε ότι η ΑΕΛ είναι κοντά σε κάποιον ή η ΑΕΛ είναι μακριά από κάποιον. Ο σχεδιασμός που έχει γίνει είναι σχεδιασμός, όπως έχει πει και ο κύριος Πλουτής, και για τώρα αλλά και για το καλοκαίρι, γιατί είναι σημαντικό κάποιος καλός ποδοσφαιριστής, αν μπορούμε να τον κλείσουμε από τώρα για το καλοκαίρι που μας ενδιέφερε τη μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού και δεν μπορέσαμε να το φέρουμε και μπορούμε να τον κλείσουμε από τώρα για να είναι στο ρόστερ της ΑΕΛ για τη νέα σεζόν, να είναι ακόμα πιο δυνατή ομάδα, τότε μπορεί να προχωρήσουμε για κάποια μεταγραφή που μπορεί να είναι εφικτή για το καλοκαίρι. Η ΑΕΛ είναι, έχουμε εντοπίσει σίγουρα κάποιες θέσεις. Αλλά μην μου ζητάτε να σας πω τώρα ποιες θέσεις. Δεν είναι σωστό ούτε για τους παίκτες που βρίσκονται τώρα στην ομάδα, ούτε για την ίδια την ομάδα. Και ξανατονίζω ότι αν αυτός ο παίκτης ή οι παίκτες οι οποίοι στις συγκεκριμένες θέσεις που έχουν εντοπιστεί είναι καλύτερη από τους υπάρχουν στην ομάδα, τότε μπορεί να προχωρήσει. Είναι περίσκο το να αποκτήσει αυτήν την. Κοιτάξτε,
Κοιτάξτε, δεν είμαι της φιλοσοφίας ότι θα φύγουν αρκετοί από την ομάδα. Γιατί όταν υπάρχουν τέσσερις θέσεις τις οποίες μπορεί να φέρει σε μεταγραφές. Δεν είναι εύκολο να αλλάξεις από ένα ρόστερ τέσσερις ποδοσφαιριστές και να προσπαθήσεις αυτούς τους νέους που θα έρθουν να τους ενσωματώσεις μέσα σε πολλά πράγματα. Διότι δεν είναι απλά έρχονται και μπαίνουν στην προπόνηση και την Κυριακή μπαίνουν στο παιχνίδι. Καταλαβαίνετε ότι χρειάζονται χρόνο στο θέμα τακτικής, χρειάζονται χρόνο στο θέμα φυσικής κατάστασης, χρειάζονται πολλά πράγματα για να μπορέσει ένας παίκτης να δώσει αυτό που πρέπει να δώσει για να βοηθήσει την ομάδα. Μόνο όταν υπάρχει παίκτης ο οποίος θα κάνει τη διαφορά ή θα μπορέσει να δώσει κάποιες λύσεις από αυτές που ζητούμε, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και αυτό, όπως ξέρετε, δεν είναι και απόλυτο ή σίγουρο γιατί είναι ρίσκο και σίγουρα το ρίσκο θα το πάρω εγώ σαν προπονητής και οι συνεργάτες μου, αλλά από εκεί και πέρα θα ήθελα να έχω το λιγότερο ρίσκο για οποιαδήποτε θέση και για οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή πριν πάρω την απόφαση αν θα φύγει κάποιος. Ακριβώς, υπάρχουν και κάποιοι παίκτες οι οποίοι, ας μην ξεχνάμε, πριν ένα μήνα ξανά σε δημοσιογραφική λέγαμε ότι κάποιοι δεν έχουν προσφέρει κάποια δημοσιεύματα από εφημερίδες, ότι κάποιοι παίκτες ακόμη και μετά θα είδατε και εσείς από μόνοι σας όταν τους δόθηκε η ευκαιρία ότι έχουν βγάλει ασπροπρόσωποι την ομάδα και τους ίδιους. Υπάρχουν ικανότητες. Έχουμε ένα πρόβλημα, πραγματικά είναι πρόβλημα αν η φυγή των δύο Αγγολέζων με την έννοια του ρόστερ, γιατί σε κάποια παιχνίδια απουσίαζαν και οι δύο λόγω ή τραυματισμών ή λόγω καυτών και οι παίκτες οι οποίοι μπήκαν μέσα έδωσαν τα πάντα και δεν φάνηκε η απουσία των συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών όπως και κάποιον άλλον, όχι μόνο αυτών των δύο. Όμως είχαμε και την ατυχία φέτος για πρώτη φορά η Αγγόλα προχώρησε. Δυστυχώς μας τους πήραν από τώρα, κάναμε τα πάντα και προσπαθούμε μέχρι τώρα που μιλάμε αν είναι εφικτό να τους έχουμε για το παιχνίδι της Κυριακής με το Παραλίμνη, αν μπορούν να τους έχουμε είτε Παρασκευή ή Σάββατο, γιατί από θέμα τακτικής φυσικής κατάστασης δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Τα παιδιά ήδη προπονούνται με την ομάδα της Αγγόλας και νομίζω ότι αν είναι εφικτό, καλό θα ήταν για μας να είναι ένα πιο πλούσιο ρόστερ. Αν όχι, με τους παίκτες που υπάρχουν, που πραγματικά υπάρχουν ικανοί παίκτες που μπορούν να αντικαταστήσουν τον οποιοδήποτε, θα πάμε να πάρουμε την νίκη, θα προσπαθήσουμε να πάρουμε την νίκη με όση δύναμη έχουμε στο παιχνίδι με το Παραλίμνη, που είναι πολύ σημαντικό για μας. Υπάρχουν οι παίκτες οι οποίοι τους είχα στα υπόψη έχουν τους έχει προσεγγίσει ο Ρούι και έχουν κατασταλάξει στο θέμα τόσο συμβολέου και σας έχω πει προηγουμένως ότι αυτό που ζήτησα ήταν τα τελευταία παιχνίδια τους που έχουν παίξει τις ομάδες τους να τα έχω στα χέρια μου. Τα είχα ψες αργά η ώρα 11, δεν μπόρεσα να τα δω ή να τα παρακολουθήσω. Μέσα στις επόμενες μια-δυο μέρες συνεχόμενα θα είμαι μέχρι αργά και θα παρακολουθώ τους στόχους τους οποίους έχουμε βάλει τα τελευταία τους παιχνίδια και αν πραγματικά είναι εφικτό και μπορούν και βάσει των συμβολέων να έρθουν στην ομάδα ή να έρθει στην ομάδα κάποιος, τότε θα προχωρήσουμε. Απλά να σας παρακαλέσω, δώστε μας 2-3 μέρες, τις επόμενες μέρες μπορεί να υπάρχουν κάποιες εξελίξεις. Ο Έλτερ Σόουζα είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Όπως ξέρετε, έχει έρθει στην Κύπρο μαζί μου την προηγούμενη χρονιά με τον Ολυμπιακό. Είναι ένας παίκτης ο οποίος πολύ εύκολα θα μπει στην τακτική το πώς παίζει η ΑΕΛ και τη δική μου, γιατί γνωρίζει τα πάντα. Και ναι, έχω ζητήσει από τον Ρουιν Junior και από την διοίκηση
θα γίνουν κάποιες επαφές κατά πόσο είναι εφικτή η μεταγραφή του Έλτερη στην ΑΕΛ. Από εκεί και πέρα, για το θέμα 50 ή 60 ή οποιοδήποτε ποσό, εγώ δεν γνωρίζω προσωπικά κάτι. Εγώ αυτό που ζήτησα είναι να δω αν είναι εφικτό να έρθει ο παίκτης στην ΑΕΛ. Από εκεί και πέρα έχουν γίνει κάποιες διαβουλεύσεις. Έχω δει στη δημοσιότητα κάποιες δηλώσεις και από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Αλλά μέχρι εκεί δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται. Το μόνο που γνωρίζω είναι ότι τους έχουν πει μέσα στις επόμενες μέρες θα υπάρχει το ναι ή το όχι. Αν τώρα δεν γίνει εφικτή η περίπτωση του Έλτερ, μέσα σε αυτούς τους παίκτες τους οποίους έχω βρει και έχω ζητήσει από τον Ρούι να γίνουν οι επαφές, υπάρχουν και μια-δυο περιπτώσεις τις οποίες είναι στην ίδια θέση με τον Έλτερ. Και είμαι έτοιμος αν σε περίπτωση που δεν υπάρξει λύση για τον Έλτερ, τότε θα προχωρήσουμε με κάποιον άλλον που θα είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή περίπτωση αν αποφασίσω να πάρω κάποιον παίκτη σε αυτή τη θέση. Το οικονομικό παίζει ένα μεγάλο ρόλο, όπως ξέρετε είμαστε σε μια περίοδο η οποία υπάρχει κρίση παντού, τόσο και στο ποδόσφαιρο. Γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν είναι θέμα να έρθει κάποιος, για να έρθει κάποιος πρέπει να φύγει. Και γι' αυτόν το κόστος θα είναι τόσο της μεταγραφής που θα έρθει, αλλά και της μεταγραφής που θα φύγει. Γι' αυτόν είμαι σε συνεχή επαφή με τον πρόεδρο, με τη διοίκηση, και αν κάποιος παίκτης μας ενδιαφέρει και είναι εφικτό να γίνει και από θέμα οικονομικού με τη σύμφωνη γνώμη της διοίκησης, τότε προχωράμε. Αν εγώ θέλω κάποιο ποδοσφαιριστή, αλλά η διοίκηση δεν μπορεί να και δεν είναι εφικτό να γίνει, τότε θα υπάρξει μια πλήρη συνεργασία και των δύο μερών, γιατί όλοι είμαστε ένα έλα. Εντάξει, όπως ξέρετε, δεν είναι και το καλύτερο πράγμα για έναν προπονητή, όχι μόνο για μένα, αλλά εντάξει, και εγώ ειδικά επειδή ζω το παιχνίδι, θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν εκεί. Έχουμε δουλέψει και σε αυτόν τον τομέα, όπως έχετε δει και στο φιλικό με την Γερμασόγια, αν ήμουν στην Κερκίδα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Το θέμα δεν είναι αν θα επηρεάσει εμένα, το θέμα είναι αυτό που δουλεύω, είναι να μην επηρεάσει την ομάδα. Εμένα σίγουρα θα με επηρεάσει που θα είμαι πάνω, γιατί δεν θα νιώθω και τόσο καλά, αλλά είμαι σίγουρος ότι οι ποδοσφαιριστές και γιατί εγώ θα βρίσκομαι έξω από τον αγωνιστικό χώρο, αν ήταν να δώσουν το 9-10%, νομίζω ότι τώρα έχουν πεισμώσει περισσότερο και θα προσπαθήσουν ακόμη όλοι οι ποδοσφαιριστές και αυτοί που θα παίξουν και αυτοί που θα είναι στον πάγκο και οι συνεργάτες μου να δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτόν και να μπορέσει η ομάδα να πάρει τους τρεις μου στο παραλίγο. Κοιτάξτε, από θέμα Κύπριους έχω δηλώσει αρκετές φορές ότι για τη μεταγραφική περίοδο του Δεκεμβρίου η ΑΕΛ θα προχωρήσει με κάποιους Κύπριους από τη στιγμή που υπάρχει Κύπριος που μπορεί να είναι στην ομάδα της ΑΕΛ σαν παίχτης είτε εντεκάδας είτε να χτυπά την πόρτα της εντεκάδας. Όντως, να πω ότι θα έχω τώρα στο μυαλό μου αυτές τις 10 μέρες αυτού του είδους των μεταγραφών. Μετά τις 10 μέρες που θα κατασταλάξουμε το ποιοι παίχτες θα έρθουν από θέμα ξένων ή κοινοτικών και ενδυνάμωση της ομάδας, εκτός εάν υπάρξει κάποιος Κύπριος ποδοσφαιριστής ο οποίος μας ενδιαφέρει που να είναι στο επίπεδο που εμείς θέλουμε. Από εκεί και πέρα για κάποια ταλέντα τα οποία προσπαθούμε να φέρουμε στην ομάδα τόσο Κύπριους όσο και ξένους κάτω των 21, ειδικά ξένο, υπάρχουν μετά τις 10-15 μέρες μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου, αν υπάρχουν σε αυτήν τη χρονικό διάστημα κάποιοι παίχτες, θα προχωρήσουμε. Αν όχι, έχει όλο το καλοκαίρι, όλη τη μια σεζόν των μεταγραφών η ΑΕΛ, την οποία θα προχωρήσει γιατί με βρίσκει σύμφωνο με τον πρόεδρο ότι η ΑΕΛ πρέπει να προχωρήσει και σε αυτού του είδους τις μεταγραφές, όπως ήταν η περίπτωση του Μικέλ που προσπαθούσαμε να φέρουμε
τη μεταγραφική περίοδο του Δεκεμβρίου, του καλοκαιριού. Νομίζω ότι άλλες χρήσεις θα λοιπόν τον Πίτσιλο, τον Πατριβή Πίτσιλο. Όπως έγινε γνωστό είναι να πάρει την απόφαση σας να σε δεκάζει ο φως για να πάει ως ανεκός στον Άρη. Έχει πάρει κάποια απόφαση? Όχι, μου έχουν πει πριν, αν δεν κάνω λάθος, πριν 4-5 μέρες ότι υπάρχει το ενδιαφέρον του Άρη. Με τον παίκτη δεν έχω μιλήσει καθόλου, ούτε μου έχει πει τίποτα ο Πίτσιλος. Έχω δηλώσει αρκετές φορές ότι με το ρόστερ που υπάρχει στην ομάδα, αν δεν έρθει κάποιος παίκτης, δεν πρόκειται να φύγει κάποιος. Και δεν μπορώ να σας απαντήσω τώρα αν η περίπτωση Πίτσιλου ή του οποιοδήποτε παίκτη στην ΑΕΛ θα φύγει, αν δεν έρθει κάποιος παίκτης στην ομάδα. Αυτό είναι δεδομένο, γιατί δεν είναι μόνο... Μπορεί ο Πίτσιλος να μην έχει συμμετοχές μέχρι τώρα ή ο Περικλέους, αλλά το πρωτάθλημα είναι ένας μαραθώνιος και δεν ξέρει κανείς το που μπορεί να οδηγηθεί. Υπάρχουν παίκτες με κάρτες, μπορεί να γίνει παξιό, να υπάρχουν κάποιοι τραυματισμοί. Εύχομαι να μην υπάρχουν και δεν ξέρει κανείς πότε και σε ποιο χρονικό διάστημα θα μπορέσει κάποιος παίκτης να είναι στη ομάδα για να βοηθήσει. Γι' αυτό τους χρειαζόμαστε όλους. Εντάξει, δεν το κρύβω ότι γίνεται μάχη στην προπόνηση. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούν τις προπονήσεις τελευταίως, πραγματικά γίνεται μάχη. Και νομίζω ότι μέχρι και την τελευταία στιγμή θα πάρω την απόφαση ποιοι θα είναι αντικαταστάτες των δύο. Για μένα είναι ευχάριστο ότι όλοι έχουν όρεξη και έχουν έρθει με όρεξη από τις διακοπές και θέλουν να είναι στην ενδεκάδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό τόσο για μένα όσο και για την ομάδα. Είμαστε καλά, ευχαριστούμε.